Ξεκινήσατε από την ΑΕ Πηλέας. Πείτε μας ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε στον ΠΑΟΚ και πώς ήταν ο πρώτος καιρός καθώς ξεκινήσατε σε μικρή ηλικία. Το 1979 διαδραματίστηκαν όλα αυτά επί προεδρίας του κυρίου Παντελάκη και γενικός αρχηγός και για τις μεταγραφές υπεύθυνος ήταν τότε ο κύριος Βεζεντζής, ο Νίκος. Ήρθε ο Νίκος στην Πηλέα επάνω, ξέρετε πώς γίνεται, πλήρωσε κανονικά και ήρθα στην πολύ μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ με όλα τα αστέρια της τότε εποχής. Εντάξει, να έρθεις 16 χρονών σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, με αυτά τα αστέρια μου φαινόταν βουνό, μεγαλείο, ατελείωτο. Σιγά σιγά όμως με τα χρόνια προσαρμόστηκα και εγκληματίστηκα και έκανα την καριέρα που έκανα και εγώ στον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που σας είχε από κοντά, αυτός που σας συμβούλευε? Ο ποδοσφαιριστής που με είχε από κοντά και με συμβούλευε ήταν ο Γιώργος Οκούδας και οφείλω τώρα έστω και κατηστερημένα ένα ευχαριστώ μεγάλο και δημόσια, διότι μου στάθηκε πάρα πολύ και με τις συμβουλές του, αλλά και με τις παρενέσεις του ποδοσφαιρικά. Και πάλι τον ευχαριστώ, όπως και σήμερα που με τίμησε, δύο φορές. Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω για αυτόν, για την αξία του δεν χρειάζεται να μιλήσω, είναι ανεπανάληπτος, δεν θα ξαναβγεί άλλος Κούδας. Και όσο και για την προσφορά του, πιστεύω ότι άλλος ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει προσφορά. Ξεκινήσατε, θέλω να σας κάνω τον αντικαταστάτη του Κούδα ως χαβ. Αλλά τελικά γίνατε ένα από τα καλύτερα μπακ. Πώς έγινε αυτή? Αυτό το να συγκρίνεσαι με τον Κούδα είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι μεν καλό πράγμα αυτό, ότι ξέρεις μπορεί να είσαι κάποια στιγμή ο αντικαταστάτης του Κούδα, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν εσύ είσαι ένας νέος ποδοσφαιριστής ανέτοιμος, ο κόσμος όταν μπεις μέσα θέλει να δει ένα νέο Κούδα, το οποίο αυτό είναι αδύνατο. Έτσι συνέβη και με μένα, δηλαδή όταν έμπαινα, ξέρω εγώ, στη θέση του Κούδα ή για να παίξω στη θέση του Κούδα, δεν ήμουν ο Κούδας. Ήμουνα ο Απόστολος ο Τσουρέλας, με τα δικά του προσόντα, με το δικό του στυλ, έστω και αν έμοιαζε πάρα πολύ με τον Κούδα. Δεν μπορείς να έχεις αυτές τις ομάδες το χρόνο που χρειάζεσαι για να προσαρμοστείς, έστω και αν μπορείς να το κάνεις. Οπότε αναγκάστηκα και πέρασα σε αυτή τη θέση που έπαιξα και έκανα τη σταδιοδρομή μου. Η καλύτερη στιγμή στον ΠΑΟΚ? Η καλύτερη μου στιγμή είναι το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα ήμουνα δεύτερος σε συμμετοχές, νομίζω 28. Είναι κάτι το οποίο εύχομαι σε όλους τους ποδοσφαιριστές να το ζήσουν, για όσους δεν το έχουν ζήσει. Και ειδικά να το ζήσουν σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο η ομάδα ΠΑΟΚ, είναι ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Σήμερα τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε? Τον παρακολουθώ βεβαίως. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, έχουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Διοικητικά αυτά που βλέπω εδώ, γιατί δεν έρχομαι και πολύ συχνά στην Τούμπα, βλέπω ότι έχει ξεφύγει εντελώς, είναι μια τελείως ευρωπαϊκή ομάδα. Εκεί νομίζω δεν χρειάζεται τίποτα. Ποδοσφαιρικά όμως θέλουμε δουλειά πολύ, θέλουμε προσθήκες. Θέλουμε να βρούμε το δρόμο μας και να ξαναγυρίσει ο ΠΑΟΚ στον δρόμο των επιτυχιών που τόσο τις χρειάζεται. Γιατί ΠΑΟΚ χωρίς επιτυχίες δεν είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα ώστε να φτάσει στο επίπεδο της δικής σας ομάδας του 85? Δεν μπορώ να πω απόλυτα τι χρειάζεται. Θέλει έναν χρόνο προσαρμογής. Πρέπει οι προσθήκες που θα γίνουν να είναι κατάλληλες, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να είναι ανάλογοι για να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά η τεχνική ηγεσία με τη διοίκηση θα βρουν τον τρόπο να μοντάρουν την ομάδα σε όλες. Γιατί για να είσαι μια καλή ομάδα πρέπει να είσαι και καλά αποδυτήρια. Έτσι, ξεκινάμε από μέσα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται μέσα. Να μοντάρουν μια ομάδα πολύ καλή και μέσα στα αποδυτήρια και έξω από τα αποδυτήρια. Και είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα θα γίνει αυτό. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει και από τη διοίκηση και διάθεση. Χρήματα δεν το συζητάμε, το οικονομικό είναι λυμένο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου, δηλαδή πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά και θα έρθουν επιτυχίες.